Πάμε τώρα στα της πανδημίας ξανά και σε μια σημαντική διαδικασία έγχυση πλάσματος σε ασθενή με κορονοϊό που γεννά αρκετές ελπίδες και με σύμπραξη των νοσοκομείων Ρεθύμνου και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η λοιμοξιολόγος, διευθύντρια της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο, η κυρία Ελένη Ιωαννίδου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Ιωαννίδου. Καλησπέρα. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι ακριβώς είναι η έγχυση πλάσματος? Όχι, μάλλον ήταν κάτι που εγώ το είπα εκ παραδρομής. Δεν υπάρχει κάποια σύμπραξη. Απλώς αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και έχει γίνει ήδη η πρώτη έγχυση πλάσματος σε ασθενή που έχει αναρρώσει, τέλος πάντων. Και έχουν πάρθει δηλαδή ουσιαστικά αντισώματα έτοιμα και έχουν εγχυθεί σε ένα ασθενή. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία υπάρχει ως θεραπεία, έχει αρχίσει και λειτουργεί. Ναι, ναι, όχι. Εγώ και το ερώτημα το έθεσα με βάση τα λεγόμενά σας ότι έγινε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Έγινε, πρώτη φορά δεν έγινε. Στο Πανεπιστημιακό. Εμείς, όπως και όλοι οι όλα τα νοσοκομεία, προσπαθούμε να δώσουμε πληροφορίες ή να δώσουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν αρρώσει για να μπορέσουν οι υπόλοιποι να κάνουν αυτό που πρέπει να γίνει. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το υλικό που λαμβάνεται, δηλαδή, που έχουν αναρρώσει από τον κορονοϊό και που έχουν αντισώματα, θα μπορούν να μπουν στη διαδικασία να δώσουν πλάσμα για να μπορέσει να γίνει αυτό που είναι μια θεραπευτική μέθοδος που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται τώρα τελευταία και είναι πολύ ελπιδοφόρα για τους βαριά ασθενείς φυσικά. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, κυρία Ιωαννίδου, δηλαδή κάποιος που έχει νοσήσει? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα, γιατί αυτό δεν το κάνουμε εμείς. Γίνεται, θα ήταν πολύ πιο σωστό να μιλήσετε με τους γιατρούς που το έχουν εφαρμόσει ήδη στο Πανεπιστημιακό. Απλώς το ανέφερα ως μια κίνηση που γίνεται αλληλεγγύης από τον κόσμο και πάρα πολλοί ασθενείς που έχουν αναρρώσει έχουν δεχτεί να μπουν σε μια διαδικασία που δεν είναι ιδιαίτερα φυσικά ούτε επίπονη, ούτε είναι μια διαδικασία που τους καταπονεί ιδιαίτερα, αλλά όμως είναι μια προσπάθεια να βοηθήσουν με το πλάσμα τους, με τα αντισώματα που έχουν ήδη δημιουργήσει, στο να δοθεί μια δυνατότητα σε κάποιον άλλο να θεραπευτεί και να αναρρώσει πιο γρήγορα. Ορθώς κάνετε αυτή την διόρθωση για να μην υπάρξει καμία παρανόηση. Είναι μια πολύ έντιμη στάση από την πλευρά σας, αυτή, κυρία Ιωαννίδου. Έτσι κι αλλιώς ενημερώνουμε. Όταν ρωτήθηκα ότι για τα καινούργια πράγματα που γίνονται, για τις καινούργιες θεραπείες, είπα ότι υπάρχει και αυτό και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από όσο ξέρω στο Πανεπιστημιακό. Και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε με αυτή την έννοια, όχι ότι έχουμε κάνει κάτι άλλο. Μάλιστα. Τώρα θα σας πάω λίγο στα στοιχεία της επιδημίας, γιατί τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι στον χάρτη των επιδημιολογικών δεδομένων βρίσκεται σταθερά σε επίπεδο Κρήτης το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Δηλαδή το Ρέθυμνο ακολουθεί τους αριθμούς του Ηρακλείου και βεβαίως μιλάμε για δύο περιοχές που έχουν εντελώς διαφορετικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Με αφορμή την συνέντευξη πριν από λίγο του Δημάρχου Ρεθύμνου, ο ίδιος μας είπε ότι τα στοιχεία, λέει, που έχει αυτός γνωρίζει, είναι ότι δεν αφορούν κυρίως την πόλη του Ρεθύμνου, αλλά άλλες περιοχές. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει κάποια συρροή κρουσμάτων. Δηλαδή, όταν λέμε συρροή, εννοούμε πολλά κρούσματα τα οποία συνδέονται το ένα με το άλλο. Έχουμε δύο τέτοιους, ας πούμε, θύλακες αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Ναι, και στο Ρέθυμνο και στην περιφέρεια. Το θετικό είναι ότι γενικά πρόκειται για ήπια συμπτώματα στους περισσότερους, αφού όμως αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε δύο άτομα στο νοσοκομείο. Μέχρι προχθές νοσηλεύαμε τρία και έχουμε διακομίσει ήδη μία ασθενή στο Ηράκλειο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον ακόμα από την εντατική να υποστηρίξει τα περιστατικά λόγω προστελέχωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, γιατί μιλάμε για ένα νομό που έχει και πανεπιστήμιο, που αυτή τη στιγμή έχει και τουρίστες παρά τις δυσκολίες της τουριστικής σεζόν. Όλοι γνωρίζαμε
και μετρούσαμε στον αριθμό των ΜΕΘ τις δύο θέσεις στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που τελικά δεν υπάρχουν αυτές οι δύο θέσεις, όχι, είναι ανενεργές. Επίσης, δεν είναι μόνο η μονάδα υδατική. Σκεφτείτε ότι και η κλινική COVID που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα λειτουργίας, με την έννοια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί εφημεριακά από αποκλειστικό προσωπικό, όπως λέει ο ΕΟΔΗ, όταν νοσηλεύει θετικά περιστατικά, και εφόσον έχουμε πλέον την οδηγία ότι θα νοσηλεύουμε θετικά περιστατικά, πρέπει να υπάρχει εφημερεύον. Δυστυχώς, ο παθολογικός τομέας είναι πολύ υποστελεχωμένος. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό αρκετό καιρό. Οι προσπάθειες για προκήρυξη θέσεων δυστυχώς βγήκαν άγονες, δηλαδή οι θέσεις που προκηρύχθηκαν δεν καλύφθηκαν των παθολόγων. Έχουμε πρόβλημα με τους ανεσιολόγους. Δηλαδή, αυτά τα προβλήματα τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα λέτε από την πρώτη στιγμή, η αλήθεια είναι. Ναι. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι από τότε, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Δεν έχουμε ενισχυθεί, παρότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για διάφορους λόγους. Φανταστείτε τώρα ότι η εντατική έχει μια καινή οργανική θέση, η οποία δεν έχει προκηρυχθεί. Οι παθολόγοι εξακολουθούν να είμαστε τρεις. Πνευμονολόγοι υπάρχει μια ενίσχυση στους πνευμονολόγους με επικουρικό προσωπικό. Υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα γίνει μια προκήρυξη τώρα, ειδικά για το Ρέθυμνο, με έτσι πιο. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ αργές. Και τα πρώτα άτομα θα έρθουν μετά από αρκετούς μήνες. Άρα το χειμώνα λογικά θα τον βγάλουμε όπως είμαστε. Μάλιστα. Αν κυρία Ιωαννίδου, με κάτι πιο έτσι άμεσο. Κατανοώ απόλυτα αυτό που λέτε. Υπάρχει έτσι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες. Θα το πω έτσι λίγο λαϊκά. Σιγοψιθυρίζεται ότι το Ρέθυμνο είναι πολύ κοντά στο να ακολουθήσει τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν στα Χανιά και το Ηράκλειο. Έχετε εσείς μια τέτοια ενημέρωση με βάση τα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μιας και διαχειρίζεστε όλη αυτή την κατάσταση στο Ρέθυμνο? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κρούσματα. Τις τελευταίες 15 μέρες έχουμε αρκετά κρούσματα. Τα οποία σας λέω είναι κυρίως από σειροές, δηλαδή κρούσματα δεν είναι αποκομμένο το ένα από το άλλο. Σχετίζονται δηλαδή με άλλα κρούσματα. Δραστηριότητα. Και σχετικά με άλλους νομούς, φαίνεται ότι με σχετικά με το μέγεθός μας, ας πούμε, υπάρχει όντως μια αυξημένη δραστηριότητα πιο πολύ. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο λόγος. Και το γεγονός ότι νοσηλεύουμε και περιστατικά, δηλαδή έχουμε και βαρύτες περιπτώσεις, ενώ κυρίως σε όλη την Ελλάδα τώρα είναι νέοι οι περισσότεροι οι οποίοι ασθενούν. Και αυτό σημαίνει ότι είναι οι ασυμπτωματικοί, έχουν πολύ ελαφριά νόση, με αποτέλεσμα να είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά λίγα τα βαριά περιστατικά. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά.